ότι ζούμε σήμερα σε έναν τεχνολογικό παράδεισο και ότι οι αρχαίοι Έλληνες πρέπει να ήταν πολύ δυστυχείς. Δεν είχαν θέρμανση, ούτε ψυγεία, ούτε πλυντήρια, ούτε τηλεοράσεις, ούτε φως, ούτε αυτοκίνητα ή αεροπλάνα, ούτε τηλέφωνα, ούτε δρόμους, ούτε προηγμένη ιατρική ή φάρμακα ή εμβόλια ή άνεση. Τρομερές επιδημίες μάστιζαν το ανθρώπινο γένος της παλαιάς εποχής που τη χαρακτήριζε η πείνα, ο σωματικός μόχθος, το ανυπόφορο κρύο ή η ζέστη, το σκοτάδι της νύχτας χωρίς φως, η κίνδυνη των θηρίων και του θυμού της φύσης. Και όμως, οι άνθρωποι της εποχής αυτής, που φαίνονται εκ πρώτης όψεως τραγικοί, συλλαμβάνουν το νόημα της πραγματικής ευτυχίας μέσα στη γνώση του νου για τη σωτηρία της ψυχής. Μετατρέπουν τα όργανα των πέντε αισθήσεων του ανθρώπου σε όργανα μέτρησης του ορατού και του αοράτου κόσμου. Δεν αγωνιούν για τη δημιουργία ανέσεων, γιατί πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μόνον μέσα από τη στέρηση των εγκοσμίων και τη λιτότητα των απολαύσεων μπορεί να συλλάβει το θείο κόσμο. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι προϊόν στέρησης των επίγειων αγαθών για να μπορέσουν τα ανθρώπινα μάτια να δουν τον ουρανό και τα ανθρώπινα χέρια να τον θοπεύσουν. Η γνώση της αριθμομετρίας, η σύλληψη των αρμονικών τριγώνων, η γήινη και η ουράνια γεωμετρία πιστοποιούν ότι είναι αποτελέσματα συνεργασίας των νόμων της φύσης, της γης και του κόσμου, δεμένα ταυτόχρονα με τους νόμους της ψυχής. Πιστοποιούν ότι οι μοναδικές απόλυτες αξίες στο σύμπαν είναι οι αριθμοί. Πιστεύουν ότι κάθε αριθμητικό γινόμενο αντιπροσωπεύει μία μεταφυσική οντότητα που μπορεί να είναι θεός ή δαίμον. Η δημιουργία των ναών είναι αποτέλεσμα βαθιάς μελέτης και διείσδυσης στους ιερούς αριθμούς και σχήματα. Ο όγκος του ναού, το ύψος, το πλάτος και το βάθος του προναού, του ναού και του αδίτου, ο αριθμός των κλιμάκων, ο αριθμός των κυώνων, το ύψος και η διάμετρός τους, ο αριθμός των αυλακώσεων στο καμπύλο σώμα τους, οι στάσεις των αγαλμάτων, όλα μα όλα είναι αποτελέσματα μιας ακαταπώνητης πνευματικής εργασίας και μιας βαθύτατης μεταφυσικής περισυλλογής. Οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύουν στον αισθητικό παράδεισο και αγωνίζονται να τον κατακτήσουν. Μισούν κάθε τι που είναι τυχαίο. Πιστεύουν ταυτόχρονα στον ηθικό παράδεισο που προκύπτει μέσα από την ταύτιση της ψυχής με την αισθητική του χώρου για την παραγωγή του καλού και του αγαθού. Αν εσύ, ταξιδιώτη του κόσμου, σου τύχει να βρεθείς μπροστά σε ένα αρχαίο ελληνικό ιερό, σκέψου με σεβασμό πως βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέλειο σύνολο από αριθμούς που το γινόμενό τους λέγεται αρμονία.
στάσου μπροστά στα μαρμάρινα λείψανα, όχι σαν απλός παρατηρητής, αλλά σαν προσκυνητής. Το κάλος που απλώνεται μπροστά σου, βουβό μέσα στο δράμα της ιστορίας του κόσμου, είναι το κάλος της ψυχής του ίδιου του σύμπαντος. Κι αν κλείσεις τα μάτια σου και μπορέσεις να συλλάβεις το μεγάλο όνειρο της δημιουργίας του κόσμου μέσα από την αρμονική συμβίωση των αριθμών και των σχημάτων, τότε θα συλλάβει η ψυχή σου τους κραδασμούς του αιώνιου νόμου που πλανιέται πάνω από τα μαρμάρινα λείψανα του ναού, θεματοφύλακα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού.